κινδυνεύει πλέον η ύπαρξη της Ελλάδος. Κοιτάξτε κύριε, εμείς θέλουμε να είμαστε... θέλω να γίνω πιο σαφής, διότι αν σταματήσουν οι Ευρωπαίοι, καλός ή κακός, είμαστε τώρα στην Ευρώπη. Καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, εγώ δέχομαι την άποψή σας. Όμως αυτή τη στιγμή αυτοί μας τροφοδοτούν με χρήμα, γιατί έχουμε παραπλανηθεί κατά το παρελθόν, σταματήσαμε την παραγωγή μας, σταματήσαμε τις δυνατότητες να έχουμε αυτονομία στα οικονομικά μας, να έχουμε περίσσευμα που λέει ο λόγος και όλα αυτά τα σχετικά, με αποτέλεσμα τώρα είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι, δηλαδή μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Να σας πω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Να πω. Και σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα, εφόσον και αν? Να πω. Ναι. Καταρχήν δεν εξαρτάται από τον κύριο Σαμαρά, δεν εξαρτάται από τον κύριο Τσίπρα, δεν εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε άλλο κόμμα, η πορεία εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης, της βαθιάς κρίσης που δέρνει την Ευρωζώνη. Όταν αυτά τα λέγαμε πριν από 4 χρόνια, ότι εδώ έχουμε μια βαθιά κρίση, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι φταίει το Πασόκ, το Πασόκ έλεγε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι φταίει ο καζινοκαπιταλισμός, φταίνε τα Golden Boys, όλοι μαζί λέγανε ότι φταίνε οι μίζες, οι διαφθορές κτλ. Εμείς βγαίναμε σαν κόμμα και λέγαμε βεβαίως υπάρχουν και τα Golden Boys, υπάρχει και η διαφθορά, υπάρχουν και οι μίζες, είναι και αυτά προβλήματα, είναι σύμφυτα προβλήματα του καπιταλισμού, όμως η κρίση δεν οφείλεται κυρία σε αυτά. Mm-hmm. Οφείλεται, είναι κυκλική κρίση του καπιταλισμού, είναι κρίση υπερπαραγωγής και υπερσυσσόρευσης τεράστιου πλούτου, είναι κρίση που φέρνει τα πράγματα στο σημείο που πρέπει να καταστραφούν παραγωγικές δυνάμεις, εργασία και κεφάλαιο, και να ξαναρχίσει να δουλεύει το γρανάζι του καπιταλισμού με πιο μειωμένη την τιμή της εργατικής δύναμης. Είναι, λέγαμε, κρίση του καπιταλισμού, επιβεβαιωνόμαστε. Και λέγαμε μάλιστα ότι αυτή η κρίση, η όποια ανάκαμψη έρθει, θα είναι ανεμική και γρήγορα θα μπούμε σε δεύτερο γύρο κρίσης. Οι χώρες της Ευρωζώνης, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το 10 και το 11 είχαν μια μικρή ανάκαμψη. Ξαναμπαίνουν τώρα σε βαθιά κρίση. Μπήκε η Ισπανία, ναι, προχθές, ναι, στα πρόθυρα του μνημόνιου. Σωστό, σωστό. Μπαίνει, βαθαίνει η κρίση στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ξεκίνησε η κρίση στη Γαλλία. Η Κύπρος. Επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ίδια τη Γερμανία. Άρα λοιπόν είναι αντικειμενικό, όσο δεν ανατρέπονται τα πράγματα, είναι αντικειμενικό να έρθει παραπέρα χειροτέρευση θέση του λαού μας. Αφήστε με να πω, γιατί έχει μια σημασία αυτό, να το αναλύσουμε αναλυτικά. Λέμε λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες, όχι στη Δευτέρα παρουσία, άντε μέσα στο 2013 θα γίνει το μπαμ στην Ελλάδα. Θα φτηνίνει πιο πολύ η εργατική δύναμη. Δηλαδή θα έχουμε νέο μνημόνιο, αν έχουμε κούρεμα, νέο κούρεμα 85-90%. Θα έχουμε εξαθλίωση αν μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φύγουμε από το ευρώ. Θα υπάρχει εξαθλίωση. Είναι άλλο πράγμα οι αποδέσμευση που λέμε εμείς. Είναι άλλο πράγμα ο λαός να πάρει το καπελάκι του και να πει. Εξηγήσετε αυτό. Είναι άλλο πράγμα ο λαός να πάρει το καπελάκι του και να πει: φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεσμεύομαι. Ναι, αλλά διαγράφω μονομερό το χρέος. Ναι, και θα το κάνει. Ξεκινάω. Και ξέρει ότι έχει λεφτά. Και ξεκινάω και οργανώνω την παραγωγή με βάση τους νόμους της σοσιαλιστικής οικονομίας, δηλαδή με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος των καπιταλιστών, κοινωνικοποιούνται οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, σε συνεταιριστική βάση αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία και οι αυταπασχολούμενοι, άρα θα περάσω κάποια λούκια, κάποια θυσία, αλλά θα αρχίσει να δουλεύει η οικονομία, η κοινωνία σε άλλα επίπεδα. Άρα λοιπόν τώρα, με βάση... Δεν έχουμε λαϊκή εξουσία στις 18 του μήνα, δεν είμαστε θεροβάμονες. Μακάρι ο λαός να κάνει αυτή την επιλογή, εμείς λέμε. Ναι. Και σε μια τέτοια κυβέρνηση, εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα δίναμε τις θυσίες που απαιτούνται. Αλλά σε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή που θα βγει μεθαύριο, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά. Νομίζω θα το κουβεντιάσουμε μετά. Αλλά είπατε όμως. Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι. Να ανοίξω αυτό όμως. Είτε με το φόβο του κυρίου Σαμαρά, ότι εδώ θα μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πράγματι θα είναι ολέθριο. Είτε με τις αυταπάτες και τον εφησυχασμό του κυρίου Τσίπρα, ότι μη φοβόσαστε, εδώ δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι δεσμένα αυτά τα σενάρια μπροστά. Τα έχουν, τα επεξεργάζονται, τα δουλεύουν οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε ψέματα στο λαό ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι στο μέλλον. Λένε ψέματα. Και εμείς προετοιμάζουμε το λαό και του λέμε θα χρειαστεί αύριο να βάλεις και τα χέρια σου για να εξασφαλίσεις το ψωμί σου. Το ψωμί, με όλη τη σημασία της λέξης, τη λέμε αυτή την κουβέντα. Και σε αυτή τη φάση λοιπόν, που ο λαός θα πεινάει
Μακάρι να μην έρθει. Δεν το ευχόμαστε να έρθει. Προς Θεού. Προς Θεού δεν το ευχόμαστε. Αλλά αφού είναι ενδεχόμενο μπροστά μας, αφού κάθε μέρα πτωχεύει και αφού η ανεξέλεγκτη χειροκοπία είναι πρώτο πυλόν, λέμε εμείς, τότε χρειάζεται ένα ισχυρό κουκουέ. Χρειάζεται ένα κουκουέ όρθιο, δυνατό. Για να είναι το κούμπι στο κοσμάκι. Για να κάτσει οργανωμένα να παλέψει για το, να εξασφαλίσει το ψωμί και να μην πεινάσει ο λαός και να βάλει τις βάσεις για μια άλλη κοινωνία, για μια άλλη οικονομία. Ενώ τα άλλα κόμματα και όπως η Νέα Δημοκρατία τρομοκρατεί χωρίς να λέει τι θα κάνει αν έρθει αυτή η κακιά ώρα, να το πω έτσι, ενώ ο συνασπισμός λέει δεν πρόκειται να έρθει. Να λοιπόν μια διαφορά και να ένας λόγος που οι εργαζόμενοι, παρά τις επιφυλάξεις, παρά τις διαφωνίες, παρά το ότι δεν τους έχουμε πείσει ακόμα, πρέπει να κουμπίσουν στο ΚΚΕ, γιατί τους είπε πολλές φορές πράγματα που ήταν δυσάρεστα στα αυτιά, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, άντεξες θύελες, έχει την πείρα, έχει τη δύναμη να οργανώσει την πάλη του λαού, την αντεπίθεση. Αυτό είναι σωστό. Χρειάζεται να έχει από κούμπι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και θέλω την ερμηνεία από εσάς. Προ ημερών, αρκετών ημερών βέβαια, ο κύριος, μάλλον όχι αρκετών, αλλά κοντά, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να έρθει σε επαφή με τους πρέσβεις των G20 που είναι στην Ελλάδα. Πράγμα που έγινε. Βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι ελέγχθη. Γιατί ήταν και κλεισμένο των θερών, κύριε Φελούρη? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής που φημολογείται έξω. Εγώ δεν έχω δική μου άποψη σε αυτό το πράγμα. Απλώς σας μεταφέρω ό,τι ακούω από τον κόσμο. Και αυτή είναι η δουλειά μου άλλωστε. Μήπως η G20 του είπανε προχώρα θα σε βγάλουμε εμείς και τον παραπλανήσανε και αυτόν, με την έννοια ότι θα γίνει αυτό το μπαμ σε 10 μήνες, σε 8, σε 15 μήνες ξέρω εγώ, και θα καταστραφεί πλέον παντελώς η αριστερή ιδεολογία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Φελούρη. Εγώ το σίγουρο είναι, το σίγουρο είναι ότι έδωσε διαπιστευτήρια ο κύριος Τσίπρας στους G20. Ναι. Όπως διαπιστευτήρια δίνει και στο εξωτερικό. Γιατί άλλα λέει στην Ελλάδα, άλλα λέει στο εξωτερικό. Διάβασα πριν από 3 μέρες συνέντευξή του σε Αμερικάνικη εφημερίδα. Αφού πλέκει το εγκόμιο του Ομπάμα, βάζει τα ζητήματα ότι βεβαίως θα καταργήσει το μνημόνιο, θα τροποποιήσει το μνημόνιο και στη θέση του θα έχει το σχέδιο ανασυγκρότησης και ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, μνημόνιο με άλλα λόγια. Ναι. Για να είμαστε τώρα καθαροί, δεν είναι τώρα. Δεν... ήξερα εγώ, θέλω να σκεφτείτε το εξής. Και οι Αμερικάνοι θέλουν να έχουν πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεδομένο αυτό. Και τους προσφέρεται ένα τέτοιο πόδι να, είναι και, να έχει αριστερή φτέρνα. Και... γιατί δεν έχει την εξέγερση του λαού. Δεν... Και μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όσο σκοτώνονται για το μοίρασμα της Λίας, τόσο είναι ενωμένοι για να τσακίσουν τον κόσμο και χρειάζεται, ή να το πω αλλιώτικα. Είναι τυχαίο, κύριε Φελούρη, που έχουν αποσύρει τους πρεσβευτές τους από την Ελλάδα οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συρία? Η Ελλάδα δεν έχει αποσύρει. Ετοιμάζεται πόλεμο στην περιοχή. Μετά τις αμερικάνικες εκλογές θα χτυπήσουν Συρία, Ιράν. Τι λέει εκεί ο κύριος Τσίπρας? Τι λέει εκεί ο κύριος Σαμαράς? Αυτά κουβεντιάζουν και κλεισμένων των θυρών εκεί που μαζεύονται οι πρέσβεις των G20. Όπως στην Ελλάδα, στο ιστορικό, ανοιχτά ένα κομμάτι των βιομηχάνων, ο κύριος Δασκαλόπλος, μετά τις εκλογές, τα αποτελέσματα, ο Δασκαλόπλος είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Ναι. Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στις 6 Μαΐ, βγήκε και μίλησε για κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, την οποία οπωσδήποτε πρέπει να συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού και ως πού λοιπόν κατατρομοκρατήθηκαν οι βιομηχανοί? Σα-ίσα και αυτοί βλέπουν ότι μια κυβέρνηση την οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο εύκολο να χειραγωγήσει μάζες, να μην γίνονται απεργίες. Γιατί είχαμε 30 απεργίες, κύριε Φελούρη, τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, πανεργατικές απεργίες. Δεν είχαμε δει τις απεργίες στην Ευρώπη. Απεργίες που καθυστέρησαν κάποια μέτρα, που δυσκόλεψαν να περάσουν άλλα, που νομοθετήθηκαν κάποια αλλά έχουν μείνει στο ράφι, δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτά, γι' αυτά μας κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς, αυτά ο κύριος Τσίπρας είναι διατεθειμένος στο επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν αν βγει κυβέρνηση, και με αυτή την έννοια πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο λαός. Όταν βγαίνει ο Δασκαλόπλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και καταγγέλει το Βενιζέλο, δεν παίρνουν τη θέση του Βενιζέλου, αλλά μέχρι χθες ήταν εκπρόσωπός του. Όταν ο ΣΕΒ ο ίδιος δεν πηγαίνει στη σύσκεψη που κάνει το ΠΑΣΟΚ ο Βενιζέλος με τους κοινωνικούς φορείς και του στέλνει γράμμα. Ένα κομμάτι λοιπόν της άρθρωσης τάξης έχει κάνει επιλογή ΣΥΡΙΖΑ.
Και με αυτή την έννοια ο λαός πρέπει να σκεφτεί. Και μάλιστα μήπως αληθεύει ότι πάνε και προς την δραχμή το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή υπάρχουν τμήματα της άκουσας τάξης που έχουν βγάλει τα δισεκατομμύρια.